Μου είχε πει ο σκηνοθέτης μας ο Γιάννης ο Γαλανούλης να κάνω το άλμα πιο ψηλά για να πιάνει και το πόδι αυτό. Θα γίνουμε τον Ουρέγεφ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αφού δεν πέφτω κάτω, πάμε καλά! Πάμε καλά! Θα πάνε καλά όλοι όσοι έρχονται εδώ. Διότι εκτός από αυτούς που παίζουν, το γλεντάμε όλοι. Σε ένα νόημα έχουμε εδώ, το έχουμε πιάσει το νόημα. Πουλάμε λίγο τρελίτσα. Μία ώρα είναι αυτή να την πουλήσουμε την τρελίτσα μας και μετά ξανασοβαρεύουμε! Και δεν είμαστε καθόλου σοβαροί, οπότε βάζουμε το κλειδί στη μηχανή του Peugeot 108. Γιατί όταν το βάζουμε τρελαινόμαστε! Αυτή η κόρνα τον ατελείωτο έχει. Κάθε μέρα πατώ, δεν τελειώνει ποτέ. Τζούλια, έλα να το ελέγξεις! Δεν απαντάει κανένα. Αλλά... Όταν ρωτάει ο Πέτρος, όλοι καλά! Ναι, Τζουλιά! Έλα. Έτσι, αγάπη μου, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, βγαίνω εγώ. Παρένθεση για την κόρνα που είπες, δεν χαλάει, επειδή είναι σε Peugeot 108. Αυτό, αν ήταν σε κάποιο άλλο, δεν ξέρω. Λοιπόν. Προσπαθεί να με καλοπιάσει, σε καλά. Ακόμα φωνάζει για μένα. Ναι, τα ξέρουμε αυτά τώρα, Τζουλιά. Κάτε με κάτω, παιδί μου. Μπράβο εδώ. Άκου πόσο κόσμο σου δουλειάζει. Ρουλιάζει όταν του λες ότι όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Πάμε να παίξουμε! Καλώς τα παιδιά! Αθηνούλα, καλώς όρισες! Μανολιός και η Αρχοντούλα, τι ωραίο! Μ' αρέσει! Με τους τρεις φίλους μας θα πορευτούμε την επόμενη ώρα και κάποιος από εσάς τους τρεις θα φύγει από εδώ πέρα οικονομημένος και φίλος μου, πάνω απ' όλα. Πάμε για μία λεξομαχία. Έτσι θα ξεκινήσουμε με 50 ευρώ τώρα κιόλας. Και ξεκινάμε με δύο αντίστοιχες λέξεις. Δύο λέξεις ψάχνουμε. Εσείς έχετε ένα μπάζερ στο δεξί χέρι. Για να βάλτε το χαρτάκι επάνω. Διότι μόλις ανοίξουν οι λέξεις στον πίνακα, εσείς ξεκινάτε την αναζήτηση και την ξεκινάτε αμέσως τώρα. Δύο λέξεις αντίστοιχες. 50 ευρώ, στα γρήγορα. Έλα, παιδιά, θέλω κάποιον που να έχει μια ταχύτητα. Να το! Το πάτησαν κανένα δύο-τρει. Όλοι το πατήσανε, αλλά ήταν η Αρχοντούλα γρήγορη. Παραλία κάνει... ξαπλώστρα. Παραλία ξαπλώστρα, πες το γρήγορα. Παραλία ξαπλώστρα. Παραλία ξαπλώστρα. Ναι! Ναι! 50 ευρώ, Αρχοντούλα μου, δικά σου. Παίζεις πρώτη στον πρώτο γύρο. Ο πρώτος γύρος είναι αυτός ο οποίος θα αρχίσει να φέρνει χρήμα από τον τροχό. Έχεις κάνει προπόνηση? Μία φορά. Μία φορά δεν είναι αρκετό. Θα γυρίσει τώρα καμιά δεκαπενταριά συνεχόμενες, μόλις η Τζούλια πει κατηγορία. Ο γρίφος μας θα είναι ζωικό βασίλειο. Αρχοντούλα, ένα λένε μακρινάρι το ζώο αυτό. Σε γράμματα μπορεί να είναι τόσο δούλικο. Ξεκινάς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Έλα μου. 80 ευρώ. Ο μπλε δείκτης που είναι ο δικός σου. Μπράβο. Υπέροχα. Τάφ. Ωραία. Το μακρινάρι είναι τάφ, δεν τίποτα. Ήταν για να γνωρίσουμε. Το Μανολιό! Για πάμε. Δώσ' του Μανολιό! Αυτό είναι. Ορίστε. Μπράβο, ρε Μανολιό. Να μην παίξει και το κορίτσι. Τέτοιος gentleman. Τέτοιος gentleman. Να παίξει το κορίτσι, λέει ο άνθρωπος. Ωραίος. Μπράβο. Καλώς την Αθηνούλα, καλή τύχη. Δύναμη. Φύγε. Πάμε για την Αθηνά. Μανώλη, του δείξες να καταλάβει με το καλημέρα, ε! 200. Κοίτα εδώ πώς γίνεται! Θα πω το σίγμα. Μία φορά να υπάρχει, δύο φορές να υπάρχει. Αθηνά! Το κατάλαβα. δεν το είχε πάρει χαμπάρι στην αρχή. Έβγαλες 400 ευρώ μηνιάτικο! Αθηνά! Δεν υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Μπορείς να πάρεις και φωνή εντά ανά πάσα στιγμή. Κάνε ό,τι θέλεις δικό σου παιχνίδι. Το ξαναγυρίζω.
Και πάλι καλά είσαι, στα ψηλά, 80, ε! 80, μπράβο εσύ. Αθηνούλα μου, πες και το όνομα της γιαγιάς μου. Θα πω το πι. Γιαγιά δεν είχε πει. Πιγιόκ. Θα μείνει μόνο με αυτά τα φτωχά 400 ευρώ. Στην άκρη. Στην άκρη, το λέω στην άκρη γιατί κανόνισε τώρα. Α. Θα αποκτήσεις χρήματα τώρα. Θα αποκτήσει. Και ακόμα καλύτερα. Για να δω χεράκια, σήκωσε καρπούς. Δεν βλέπω ρολόι. Δεν βλέπω ρολόι, γι' αυτό εξηγήθηκες, Φεστίνα. Έλα, ένα γράμμα και το σηκώνουμε. Αχ, ένα γράμμα. Λάμδα. Λάμδα, να σε επηρεάσω. Ναι! Ναι, 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 ναι. Ορίστε το, Φεστίνα! Πρέπει να γυρίσεις ξανά ή να το λύσεις. Ωραία, θα γυρίσω. Δεν το έχουμε, έτσι. Όχι. Δώσ' του. Για 50 ευρώ τώρα. Θα πω το μη. Βεβαίως. Κοίτα, θα πάρει δεν πήρες. Πότε θες και εσύ τα 3-10, είναι καλό αυτό. Κλειδώνουν όλα σε σένα αν το λύσεις. Το λύνεις. Αν όχι, γύρισε. Όχι. Έλα, Αρχοντούλα μου. Η Αρχοντούλα θέλει κάτι ακόμα για να το βρει. Εμείς εδώ κάτι σκεφτόμαστε, είμαι βέβαιος. Γι' αυτό κάτι έχουμε ψηλοβρει εμείς. Α, καλά. Προκόψα. Μ' αρέσει εκείνο όμως τώρα. Ναι, το ξέρω. Και εσύ βλέπεις βίντεο του Μανώλη. Δεν είναι εκπαιδευτικό σεμινάριο ότι φέρει ο Μανώλης, φέρουμε κι εμείς. Ναι. Γιατί ο Μανώλης έχει φέρει μια χρεοκοπία. Και αφού το ξεπάστρεψε. Πώς το ξανακάνω τώρα. Πάλι μπορείς. Εύκολα. Όχι, αγόρι μου. Έφυγε από πάνω σου και τώρα πας για 200 άρι, φύγαμε. Παρά ένα μηδενικό κοντά έπεσης. 20. Να πούμε το νι. Ναι. Τα πρώτα σου χρήματα είναι αυτά, ε. Πολύ ωραία. 200! 200! 200! 50! 50! 150. Το κάπα. Ωραίο. Ωραίο, Μανώλιος. Λοιπόν. Μάνι, μάνι, είσαι στα 70. Έχεις βρει ίσως το ζώο που ψάχνουμε. Νομίζω ναι. Ναι, αλλά τώρα με 70 ευρώ, πού να πάμε, πάμε τώρα. Πάμε, συνεχίζουμε. Το καλό, το καλό, το καλό. Τι θα φέρουμε τώρα. Έλα, σταματά εκεί, σταματά εκεί. Στοπ, 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 φαίνω. Μπράβο. Ναι. Οπότε να πούμε το γάμα. Το καλό. Αυτό είναι 160. Και όπως έλεγε παλιά και ένας φίλος μας, μην πεις τίποτα άλλο τέλος. Λίστο. Είναι το αξιαγάπητο ζωάκι ο γυμνοσάλιαγκας. Δικά σου όλα. Κυρίες και κύριοι, 230 ευρώ. Ο Μανώλης είναι πρώτος. Και αυτό μπορεί να μην διαρκέσει πάρα πολύ, γιατί σε 5 λεπτά που γυρνάμε, η Αθηνά και η Αρχοντούλα θα τον βάλουν στη μέση. Ούτως ή άλλως τον έχουν, αλλά μετά θα το τριμώξουν κιόλας. Έχουμε σήμερα εδώ τρεις ωραίους παίχτες, οι οποίοι πραγματικά, εντάξει, όλοι φέρνουν συγγενείς τους, όλοι τους λένε τσερίφτε για πάρτι μας, αλλά εσείς έχετε απογειώσει. Οι δικοί σας τρελαίνονται! Αθηνούλα μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Με τι ασχολείσαι, παιδί μου. Είμαι αρχιτεκτόνισσα. Ω, τι ωραία, αρχιτεκτόν. Και θα χτίζεις τίποτα τα τελευταία χρόνια. Τέλειο! Είσαι παντρεμένη. Είμαι παντρεμένη, ναι. Δεν έχω παιδιά. Okay, τώρα όμως μόλις βγάλεις κανένα φράγκο μπορεί, γιατί τώρα δεν σου φέρει αυτόν τον καιρό. Ακούς. Ακούς. Ακούς εσύ όπου κι αν είσαι. Τώρα κερδίζει και έρχεται το Πεπέ. Τα έχουμε όλα, φίλουλα μου. Και ζουλίτσα και παιδάκια και μια ωραία οικογένεια. Ήρθε κύριε Νάτος ο Μανώλιος, ο τσίφτης. Δώσ' το, κόλλα πέντε. Βλέπετε το γυαλί, μέσα από αυτό το γυαλί υπάρχει ματάρα, έτσι. Εδώ, Έλα, έλα, δώστε, δώστε. Αγόρι μου, τόλμη και γοητεία είσαι. Φαίνεται ή ατσάμπα το. Αφού είσαι ο Μανώλης Φόρεστερ, τι να λέμε τώρα, να σε έχεις αρρωστήσει.
Είσαι και πρωτοπόρος, με τι ασχολείσαι, φίλε μου. Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου. Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο και ήρεμο. Άρα να βάλουμε κατηγορία βιβλίου, Τζούλια, σβήστε από το χαρτί. Να το βγάλουμε αυτό, τη σφυρτοκορίτσια. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά και πάμε στο κορίτσι μας εδώ πέρα δίπλα μου. Το οποίο. Καλωσορίζω αρχοντούλα γιαγιά. Όχι, αδερφή του μπαμπά. Εσύ με τι καταπιάνεσαι? Εγώ δουλεύω σε διαγνωστικό κέντρο. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε σένα να ανοίξει δικό σου διαγνωστικό κέντρο και να έρχομαι να με εξετάζεις. Μακάρι. Έτσι, μπράβο. Επόμενος γύρος τώρα. Αυτή τη φορά είναι η σειρά της Αθηνάς να παίξει πρώτη και μόλις η Τζούλια σου πει την κατηγορία, κοιτάμε τον πίνακα, ανοίγουν οι λέξεις και ξεκινάς τις ζεμπεκές. Για να δούμε τι υπάρχει τώρα στην επικαιρότητα. Μ' αρέσει το σαν επιφώνημα. Εύκολο. Γιατί, Τζούλια, εξήγησε τους τι συμβαίνει με τα πολλά γράμματα που όλοι φοβούνται. Πολλά μάνι μάνι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αθηνά, είσαι έτοιμη? Μάλιστα, καλά. Δώσ' του δυνατά τώρα. Αυτά είναι. Αυτό είναι ξεκίνημα, ρε παιδί μου. Κατευθείαν στο τάμπλετ το μάτι σου. Έλα, πες μου ένα γράμμα για να πάρεις τάμπλετ MLS μαζί σου. Θα πω το σίγμα. Κρίμα, ρε παιδί μου. Κρίμα. Μόνο 7 σίγμα είχε. Κάναμε τίποτα, Ένα τάμπλετ MLS έρχεται στα χέρια σου προσωρινά. Πάρ' το! €229 μόνο με το πρώτο γύρισμα. Πιο τέλεια δεν γίνεται. Ξανακάτω, μα μπορείς. Μπορείς? Θα δείξει. Δεν θέλω θα δείξει, θέλω βεβαιότητα. Μπορώ, θα μου λες. Πάνε χαμένα τα τόσα σίγμα. Δεν πάνε χαμένα, θα τα αρπάξει τώρα η αρχοντούλα. Όχι, για αυτά τα έχουν, είναι χαμένα. Τα λεφτά. Άλλα θα πάρει. Τα λεφτά, ναι. Αθηνά, πάει, έφυγε το MLS προσωρινά. Γιατί μπορεί να το κερδίσει στη συνέχεια. Αρχοντούλα, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ισχύει για όλου αυτό, είναι η σειρά σου. Μάλιστα. Πήρες ανάσα βαθιά, Η αρχοντούλα θα ξεκινήσει αμάν. Βρε. Γραμματάκι πρώτα και μετά εγώ σε φτιάξω. Ωραία, λοιπόν. Θα πω ταφ. Ωραιότατα! Κυρίες και κύριοι, οφείλω να κάνω απονομή τώρα. Πάμε! Βραβείο καλύτερης ακτινογραφίας. 2016. Αρχοντούλα. Όλοι οι ακτινολόγοι, όλοι οι συνάδελφοί σου είναι εκεί και περιμένουν να τους το αφιερώσεις, παρακαλώ. Κοίταξε τους τα μάτια. Το αφιερώνω. Έτσι. Ωραία, αυτό είναι. Και γυρνάω. Έλα, σταματάει. Αχ, παραλίγο. Δεν πειράζει. Σιγά μην πειράζει. Καλό είναι και αυτό. Θα πω το ρο. Ρο. Κρίμα. Κρίμα που είχες το δεκαρικάκι τώρα, γιατί έχουμε πάρει ένα 200, αλλά να σου πω κάτι. Σιγά, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, ανεβήκαμε 155. Έχουμε μπαλαντέρ που σημαίνει ότι άμα θες να παίξεις ξανά για 10 ολόκληρα ευρώ, μου το δίνεις. Oh. 30. Ανεβαίνουμε. Μιλάμε, το τριπλασίασες. Δες. θα πω το κάπα. Δεν υπάρχει κανένα κάπα, δεν παίρνει τίποτα. Μένει εκεί με τα 155, μένει με τον παλαντέρ σου και ο Μανώλη που προηγείται. Είναι πρώτη φορά που παίρνει αυτό το γύρο. Με πείθει ότι έχει βρει κάτι. Με πείθει. Σίγουρα δεν έχω βρει, είναι αλλά υπάρχουν πολλέ επιλογέ. Ωραίο το βλέμμα σου τότε. Εμένα με έπεισε πάντω. Άμα έχει τέτοια επιτυχία και στι γυναίκε, τελείωσε. Εντάξει. Εντάξει. Είναι εδώ η δικιά σου. Όχι. Α, γι' αυτό τα λε. Πάμε. Πέτσε. Και εγώ τα λύπη η δικιά μου, τα καλύτερα λέω. Ορίστε. Όχι, παραλίγο να πας σε κάτι πολύ δυνατό. Για την ώρα, τσίπω το δεκαρικάκι σου. Να πούμε ένα πι. Ένα πι 10 ευρώ. Τώρα που τα οικονόμησες,
συνέχεια. 10 ευρώ, βέβαια συνεχίζεις. Είναι δυνατόν. Άντε και κέρδισε τα μάξι με 10 ευρώ. Τα φουλάρι δεν μπορείς, αδερφέ. Ενώ με 150. Ωραιότατα. Ακούω, δεν έρχομαι καν δίπλα σου. Ακούω, μόνο πες το. Να πούμε το μη. Μακαρονάδα. Ωραία μακαρονάδα. Βέβαια. Ειδικά για 150 ευρώ θα ήταν πιο ωραία. Αλλά δεν είναι. Λοιπόν, είχατε από μια τυχαία όλοι. Εσύ είχες τη μεγαλύτερη γιατί χρεοκόπησες. Μήπως είναι επειδή φοράς γυαλιά, όλοι φοράνε. Τα έχω ζέτα μου. Φοράς και σε γυαλιά. Και δεν το λες παιδί μου τόση ώρα. Πού είναι η τσάντα, φέρνω τα γυαλιά της. Έλα να αλλάξει τύχη της, παιδιά. Έλα να αλλάξει τύχη. Τα γυαλιά, τα γυαλιά. Λοιπόν, έχω εδώ, μου έδωσε ένα μελαχρινό αγόρι πίσω. Δικό σου αυτό ή από στην τύχη, μου έδωσε ένα. Α, δικό σου, το μελαχρινάκι. Ωραία. Λοιπόν, μου έδωσε γυαλιά. Α, παπά, δικά σου. Βάλτα, Αθηνά μου, αυτό είναι. Τώρα θα δείτε. Τώρα έχουμε κάνει ωραία συμμορία. Πάω να βρω κι εγώ ένα ζευγαράκι, γύρνα. Εσύ μέχρι να ψάξω κάποιον που να έχει κάτι στα δικά μου κυβικά. Πάμε. Για να δω, παιδιά, προτάσεις. Γύρνα. Για να δω που σταματήσαμε. Το λάμδα. Λάμδα, αν υπάρχει λάμδα, φορώ γυαλιά. Βεβαίως! Αθηνά, Αθηνά, μου βάλες τα γυαλιά. Βέβαια, σε λίγο θα τα βγάλω, γιατί είναι πολύ βρώμικα αυτά. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις πως είσαι πολύ πίσω ακόμα. Δώσ' το Αθηνά να καταλάβει. Ακριβώς όπως το έπεσε. Όχι με. Δεν είναι δυνατόν. Έχεις γυρίσει 5 φορές, έχεις φέρει 2 χρεοκοπίες, δηλαδή έλεος. Είχα φέρει και κάτι άλλο πιο πριν. Πιο πριν. Καλύτερα. Ναι, το θέμα είναι τι φέρνεις στο τέλος. Γιατί όταν φέρνεις χρεοκοπία, ό,τι υπάρχει, τσακ, εξαφανίζεται. Εντάξει. Και μόλις εξαφανίστηκαν. Οπότε, τώρα που ο γρίφος έχει αρχίσει και γεμίζει, η αρχοντούλα κανονικά θα ήθελε να μου πει πω το έχω βρει. Αλλά τι μου λέει. Όχι. Με την καμία. Για κανένα ωραία. Λόγο. 155 ευρώ και συνεχίζεις. Συνεχίζω. Ναι! Πήρα ανάσα. Γρήγορα, πες το. Θα πω το... Χ. Μανώλη, το σκέφτηκες κι εσύ, ε. Είναι σωστό σίγουρο. Όχι, όχι, να δεις, Μανώλη. Τζούλια, να το εξηγήσω. Το έχουμε βάλει λάθος για να σε παιδέψουμε. Γιατί δεν βγαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Το έχουμε βγάλει λάθος για να σε παιδέψουμε. Ως βιβλιοπόλης μιλάω τώρα, έτσι. Ως βιβλιοπόλης. Γι' αυτό, επειδή είσαι καλός, το μπερδέψαμε λίγο. Εσύ να βρεις το λάθος, θα κορίσεις το σωστό. Άντε, ρε Μανώλη, γίνουν όλα καλά, είναι. Δηλαδή το έχει βρει. Ένα εδώ. Βάλε αυτά που ξέρεις ότι είναι εκεί. Ξεκινά από αυτό. Να πούμε το κάπα. Κάπα. Εντάξει, άντε, εμείς σου το βάλαμε λάθος εσένα. Ήρθε αδιάβαστο σήμερα. Τελείως αδιάβαστος όμως, τελείως. Δεν πουλήσαμε τίποτα, ούτε σταυρόλεξο. Δεν έχω σταυρόλεξο. Δεν έχουμε. Λοιπόν, με τόσο χρεοκοπή που έχεις φέρει, πες το κορίτσι μου να πάρεις τα 50 ευρώ. Εάν θέλεις, θα πάρεις 50 ευρώ, τιμή σε ένα και για να αποφύγεις όλη αυτή την κρουσουζιά, ρε παιδί μου, σε κυνηγάει σε αυτό το γύρο. Μετά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Όμως, αν νομίζεις ότι έσπασε εγκίνια, ξαναγύρνα, φέρε κάτι καλό, πες τα γράμματα ένα-ένα και φύγει από εδώ πρώτη. Εντάξει. Τι? Μάλιστα, καπετάλιο. Αυτό? Θα γυρίσω. Έφυγα, καπετάλιος φεύγει. Πάμε, δώσε. Εγώ αυτό θα έκανα. Μου λέει, μάλιστα, καπετάνια, βλέπει πολύ μπόρου σου γκαράκι. Ορίστε, μπράβο, Αθηνά. Λοιπόν, εδώ είναι ωραία. Εάν το ξέρεις, πες κάτι που θα σου ανεβάσει το ποσό γρήγορα. Θα πω το Β. Ωραία. 80. Αθηνά μου, πρέπει να ξαναγυρίσει αν δεν το πει. Δεν το έχω. Δώσ' του να καταλάβει την τροχού. Λοιπόν, πολλά γράμματα είναι εκεί. Ένα εικοσάρικο θα σε ανεβάσει τα 100 αν πεις ένα γράμμα σωστά. Το Φ. Πανουρόπιτα. Ναι. Ναι. Ούτε τώρα βρήκες το θέμα της επικαιρότητας. Δεν το έχω όλο. Ωραία. Όσο το κοιτάς, θέλω ταυτόχρονα να γυρίζεις. Βλέπουμε κι εμείς βεβαίως και εσείς από το σπίτι το γρίφο μας που έχει λίγο ταλαιπωρήσει την Αθηνά, να το! Αθηνά, δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Με το επόμενο σωστό γράμμα θα σου δώσω την ευκαιρία να φορέσεις προσωρινά ένα κόσμο. Λέω προσωρινά γιατί σε έχω δει να περνάνε τα χέρια σου και να φεύγουν. Το γάμα. Γαλακτομπούρεκο.
όχι στο φαγητό το μυαλό μου. Ένα κόσμημα. Τέχνη και κόσμημα προσφορά δικό σου, πάρτο τώρα. Και εξαργύρωσα και την αξία του βεβαίως. Πολύτιμη λύθη. Μασί, φασίμι, όλα καλά. Αθηνά μου, μάλιστα. 270 τώρα. Καλό. Για τελείωμα, αν το έλυνες τώρα. Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν μπορείς. Καλά μου το λέει. Το ενστικτό μου δεν έπεσε έξω. Κοίτα το. Γύρισε ταυτόχρονα, σε παρακαλώ, την ώρα που κοιτάς. Πάμε, γυρίζουμε Αθηνά. Πριν πεις οτιδήποτε, άκου τη φίλη σου, τη Τζούλια Νόβα. Αν θέλεις, μπορείς να πάρεις και δωρεάν φωνή. Δωρεάν, τελείως. Τι θες? Θα πω το Α. Το τσαμπά. Το τσαμπά. Το τσαμπά. Ωραία, ωραία, ωραία. Τρεις φορές, τέσσερις. Τέσσερις φορές, ωραία. Από μένα για σένα, όταν χάσεις ένα γράμμα και ακούσεις το μου το δίνεις και ξαναπαίζεις. Αν χρεοκοπήσεις, έρχομαι και τα μαζεύω όλα. Σε ακούω. Τι κάνεις? Γυρίζω. Πάμε, γύρνα. Ναι, ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε. Ώρες. Οχ, οχ, οχ. Γλίτωσε στο τσακ. Γρήγορα. Τελειώνει χρόνο. Θα πω το Δέλτα. Δεν μπορείς να πεις το Δέλτα. Το είπες, αλλά δεν περνάει. Δεν... Μπορούμε να δούμε αν υπάρχει όχι, γιατί έληξε ο χρόνος. Εντάξει. Τι κάνουμε? Έχει όμως και δεύτερη ευκαιρία. Σου δίνω την κάρτα. Έλα, έλα, αξιοποίησε γρήγορα, άντε. Μπράβο σου. Ορίστε. Τυχερή φάνηκες, άντε, το θυμήθηκες. Λέω, το θυμήθηκες. Είναι αυτό το διαβολάκι που σου το λέει στον νόμο, το ξανθό. Κατάλαβες? Τα διαβολάκια είναι μαύρα, αυτό ξανθό το δικό μας. Γιατί Αθηνά διαβολάκια, αγγελάκια, αφού βοηθάω. Αθηνά, 270. Έχεις ένα καλωστάρικο διαθέσιμο για φωνή. Αν δεν θέλεις, γυρίζεις πάλι. Ελάτε ρε παιδιά, δώστε της λίγο, η Αθηνά έχει πέσει λιγάκι τώρα, δεν ξέρω γιατί. Κάπως το μυαλό της, κάπως θα αφαιρεθεί. Κάτι ψάχνει, κάτι, 20 ευρώ Αθηνά. Τονί. Ναι, τρεις φορές, μπράβο. Παιδιά, μιλάμε. Είναι η έκφραση της Αθηνάς, είναι ανεκτίμητη. Θα κάνει τώρα σε replay ακριβώς πώς ένιωσε μετά το τρίτο νι. Κάντο, σε replay. Κυρ, όχι, το έχει! Λοιπόν. Καλά, 3-30. Για 30 είναι καλό. Είναι αξιοσέβαστο και έρχομαι δίπλα σου, διότι βλέπω ότι έχεις και κόσμημα. All good. Στα 3-30 συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Κάτι που σημαίνει ότι φεύγεις νικήτρια από αυτό το γύρο, αν το πεις σωστά, μόλις ησυχάσουμε όλοι και αρχίσεις να το φωνάζεις. Πάμε! Η Σούζαν Σάραντον στη Λέσβο για τους πρόσφυγες. Η Σούζαν Σάραντον, κορυφαία χολιγουντιανή ηθοποιός, στη Λέσβο για τους πρόσφυγες. Yes. Ναι! Και η κορυφαία ηθοποιός βάζει τα γυαλιά σε πολλούς, για να μην τα βάζουμε μόνο εμείς. Η Σούζαν Σάραντον ήρθε από την Αμερική για να βοηθήσει τους πρόσφυγες και γι' αυτό και μόνο αξίζει χειροκρότημα, όπως και εσύ. 3-30, ανεβαίνει στην πρώτη θέση, Αθηνά, κυρίες και κύριοι, και πάμε για λεξομαχία. Των 100 ευρώ αμέσως τώρα. Η Τζούλια θα μας πει την κατηγορία, εσείς έχετε τον μπάζερ εκεί και ετοιμαστείτε. Θα πρέπει να βρείτε ένα επάγγελμα. Μία λέξη, φύγαμε να τη βρούμε. Ποια είναι η λέξη μας, ποιο είναι το επάγγελμα που θα δώσει 100 ευρώ. Αρχοντούλα, πρέπει να κάνεις μια πρεμιέρα κάποια στιγμή, αλλά δεν προλαβαίνεις, γιατί ο Μανώλης, ο βιβλιοφάγος, ο βιβλιοπόλης, είναι ο μάχημος. Πες το. Ναύαρχος. Ναύαρχος. Admiral. Παιδιά, και με του Ναυάρχου τα παράσημα, ο Μανώλης πήρε 100 ευρώ. Και με τα 100 ευρώ αυτά, ισοφάρισε. 3-30. Σοβαλία. Δεν είναι καλά τα ποσά όμως. Αυτά τα ποσά τα βλέπει η Αρχοντούλα που έχει 50 και γελά. Γιατί σου λέει, τώρα θα δείτε με τον παραντέρ μου τι έχω να σας κάνω στον τρίτο γύρο. Έτσι, μπράβο! Και όπως επιβεβαιώνει ο ξανθός άγγελος που έχουμε στην εκπομπή μας, ο γύρος είναι... Μπόνους! Όποιος λύσει το γρίφο, κερδίζει άλλα 200 ευρώ. Και μιας και έχουμε 3-30 για τους πρωτοπόρους, τα 200 ευρώ
μπορούν να φέρουν άλλον πρώτο. Η Τζούλια θα μας δώσει την κατηγορία τώρα. Θα πρέπει να βρείτε ομόριζες λεξούλες. Οι λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα είναι... 2. Πάμε, Αθηνά! Ερχοντούλα καραδοκή. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Θα πω το σίγμα. Ωραία. Μην αγχώνεσαι, ξαναγύρνα. Σε έφτιαξα πάλι, φίλη σου. Θα σταματήσεις το 20. Και θα πω το ταφ. Με απόφαση καρδιάς, δηλαδή θα πω το ταφ. Έχασες πάλι. Έλα, Αρχοντούλα μου, είσαι πίσω. Πάμε να τους φτάσεις. Πάμε να τους φτάσεις. Η Αρχοντούλα. Σκηνογραφίες οι καλύτερες. Θα πω το ρο. Και έχουμε ένα ρο. Θα πάρουμε 15 ευρώ. Για ξαναγύρισε να πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Δεν μπορούμε να πάρουμε την ακτινογραφία. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ούτε τον μπαλαντέρ με τόσο μικρά ποσά. Θέλω κάτι μεγάλο για να δούμε μήπως και. Έλα. Δωρεάν φωνή, 45 ευρώ τα σύμφωνα και αν χάσεις εγώ με φίλο σου. Θα πω το μη. Μπράβο σου! Και είναι αυτό που φωνάζαμε μικρή. Δώστης άλλη μία ευκαιρία. Δώστης άλλη μία ευκαιρία. Εδώ, σετάκι τις κάνουμε. Θα μαζεύω. Δούμε τον μπαλαντέρ. Αν χάσεις, ξαναπέζεις και σας συμφέρει να ξαναπαίξεις. Γιατί κυνηγάς το μεγάλο ποσό. Κυνηγάς το ποσό που θα ξαναγυρώσει τον μπαλαντέρ. Και το κυνηγάς αμέσως. Okay. Την τρόμαξα. Ανικοβλήθηκε. Θα το κάνω και σε σένα, Αθηνά. Σε έχω σε γρήγορο. Έλα, stop. Όχι ότι είναι άσχημο. Όχι ότι είναι άσχημο. Απλώς εδώ δεν μπορώ να δώσω μπαλαντέρ να γεμίσει τάμπελ το σπίτι, δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα μόνο σου. Κάπα. Και είναι καλή επιλογή, υπάρχει δύο φορές. Μπράβο σου, ένα τάμπλετ MLS φτάνει στα χέρια σου. Σήκωσε το. Αυτό είναι, MLS. Θα κάνεις πιο εύκολη τη ζωή σου, όμως μου το δώσεις. Ναι. Εύκολη θα την κάνεις τόσο άλλος με το MLS, έτσι. Making life simple. Θα ξαναγυρίσεις ή μήπως θέλεις να το πεις. Θα ήθελα να το πεις, αλλά δεν το ξέρεις. Ναι, ξαναγύρνα. Ένα μεγάλο ποσό ψάχνει, παιδιά. Ένα μεγάλο. Πι. Βέβαια, 60 ευρώ ακόμα. Βρε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή με 299 ευρώ, που είναι ένα ευρώ, σου δώσω να τα κάνουμε 300 στρογγυλά τώρα, ντροπή από το Θεό. Λοιπόν, με 299 ευρώ και το 50 ευρώ που είχες από πριν, εάν λύσεις το γρίφο, περνάς πρώτη, περνάς και το Μανώλη και την Αθηνά. Πάνω αυρώ 1 ευρώ και πες μου αν θα γυρίσεις ή αν θα το λύσεις. Θα γυρίσω. Γύρνα, 1 ευρώ παιδιά παρακαλώ. Και να θυμίσουμε και ότι είναι bonus. Όπου δεν έχει κανείς ευρώ, όλοι θα στον τροχόλτσι να βγάλουν λεφτά. Δεν έχει κανείς να μου δώσει 1 ευρώ. Έλα, άλλα 20 ευρώ. Θα σου δώσει άλλη δεύτερη ευκαιρία, εγώ περίμενε. Πες μου εσύ το γράμμα σωστά. Το λάμδα. Λάμδα για μία δεύτερη ευκαιρία. Πάμε. 20 ευρώ. Και 20 ευρώ, 40 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σε υποχρεώσω να το λύσεις. Αν θέλεις μπορεί να θυσιάσεις 100 ευρώ. Όχι αν θέλεις, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς αν δεν το ξέρεις. Θα θυσιάσω. Θυσίασε 100 ευρώ. Φωνήεν. Θα πω το όμικρον. Υπάρχει ένα όμικρον και είναι αυτό το όμικρον που δεν ήθελες. Δυστυχώς δεν μπορείς να αγοράσεις άλλο, διότι δεν μπορούμε να ξαγυρώσουμε τα δώρα για να αγοράσουμε φωνήεντα. Πρέπει να το πεις σε 5 δευτερόλεπτα. Σε αφήνω να το σκεφτείς. Πέταξε η ευκαιρία και τώρα ο Μανώλης, από τα κουλούρια που έχει μπροστά του, έχει την ευκαιρία να πάρει ένα πενινταρικάκι, κλείνοντάς το, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει κι εσύ. Ένα μπονουσάκι 200 ευρώ και ξαφνικά, όπα, 250. Νικητής και πολύ μπροστά. Πρέπει να είναι... Άμα, να το πάλι. Πρέπει να είναι. Εμπερικλείο, αποκλείο. Το έχουμε πει σωστά εμείς. Γιατί μας βάζεις και χέρι, δεν το έχουμε βάλει σωστά. Λοιπόν, για να δούμε, είναι αυτό που και εμείς βάλαμε και εσύ πιστεύεις ότι είναι. Εάν είναι αυτό, το μπονουσάκι δικό σου και λίγο πιο πάνω από την Αθηνά. Είναι! Σε ανεβάζει 250 ευρώ επάνω. Είναι καλό αυτό για σένα, γιατί μετά τις διαφημίσεις ανελέητα θα σε κυνηγήσει και η Αρχοντούλα και η Αθηνά.
Σε φορτώσαμε τα πούλμαν. Είναι όλοι εδώ. Για να υποστηρίξουν τρεις πάρα πολύ ωραίους παίχτες που μας έχουν κάνει να ευθυμίσουμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία. Έτσι δεν είναι. Το διασκεδάζουμε ανεξαρτήτως ότι έχουμε κάποιον που προηγείται. Βέβαια. 80 είναι αυτά, κάτσε καλά. Έχει ξεμείνει λίγο η Αθήνα στα 330. Δεν είναι μακριά αυτό. Όχι ότι είναι μακριά, γιατί το 50 με αυτά εδώ πέρα δεν είναι πολύ μακριά. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Για να το βιώσετε στο πετσί σας, θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέει το κορίτσι μας. Θα μας καλέσετε στο τηλέφωνο 210-66-32-93-7 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/τροχός της τύχης. Ελάτε λοιπόν όπως είστε, από τη δουλειά, απευθείας, με τα ρούχα, με τα καπέλα, με τη μουτζούρα ρε παιδί μου. Ελάτε όπως είστε να παίξετε, όπως θα παίξουν τώρα τα παιδιά μας αμέσως μία λεξομαχία για 150 ευρώ. Δώσε μας κάτι καλό, Τζούλια. Θα πρέπει να βρείτε φαγητό ή ποτό. Και πάμε να το βρούμε τώρα. Φαγητό ή ποτό, Μανώλη. Πες το. Πατάτες γιαχνί. Πατάτες γιαχνί. Λίγο καλύτερες από το γυμνοσάλιακα. Και τέταρτος γύρος. Τέταρτος γύρος. Η κατηγορία για την οποία θα παίξει πρώτα ο Μανώλης είναι η εξής. Θα πάμε να μιλήσουμε αρχαιοπρεπώς. Α, μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή στα αρχαία. Έτσι. Δεν χρειάζεται να έχετε βγάλει δέσμη για να το βρείτε. Εντάξει, είναι κάτι που ξέρουν όλοι. Okay. Μπορεί και όχι. Μανώλη, μάτς πατάτες γιαχνί, ξεκίνα και σου υπόσχομαι ότι θα βάλω την Αθηνά να σου φτιάξει τουλάχιστον μια κατσαρόλα. Φύγαμε. Όχι. Μα είναι δυνατόν πατάτες γιαχνί, φοβερό. Έλα. Τι τρογκουρμέ. 200. Τονί. Πώς λέμε γιαχνί. Πάει μου μην. Κάνα το 200 ευρώ, μπράβο, 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 μπράβο. Αν το υποψιαστείς τώρα, γιατί και πριν υποψιαζόσουν κάτι και μου το πεις, βγάζεις σούπερ μπόνους 500 ευρώ. Το έχω βρει, αλλά να παίξουμε λίγο παραπάνω, τώρα μην το... Μανώλη, οκ. Okay. Κάνω το πίστεψα, παίξε. Μανώλη, είσαι ήρωας. Το μη. Προδόθηκες. Ενώ τώρα θα έχεις 700 ευρώ. Κοίτα να δεις. Λέγε, λέγε, το πιστέψουν οι άλλοι. Αθηνά μου, τελειώνει ο χρόνος που πρέπει να μαζεύεις χρήματα. Οπότε, ό,τι είναι να κάνεις κάτω τώρα. Η Αθηνά κυνηγά το Μανώλη. Η Αρχοντούλα κυνηγά το Μανώλη. Επιτέλους. Δηλαδή δεν θα το άντεχα άλλη μια φορά με την χρεοκοπία. Θα πω το κάπα. Αρχοντούλα, τα ίδια. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Τώρα, κάτω. Παιδιά, δώστε για την Αρχοντούλα. Έλα, πάμε, 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 πάμε. 200! 36. Έτσι, πάμε λίγο, λίγο, πάμε λίγο, λίγο. Αρχοντούλα μου, άκουσε με. Στρατηγική. Αν έπρεπε να κάνουμε στρατηγική, θα λέγαμε ότι θέλεις ένα ποσό πάνω από 100, 100, 150, να δώσουμε κανένα μπαλαντέρ, να πάρουμε το ίδιο ποσό ακριβώς, να πετύχουμε κανένα τζακποτάκι και να φτάσεις ξαφνικά στο χιλιάρικο χωρίς να πάρει χαμπάρι ο Μανώλης και η Αθηνά. Όλα αυτά χρειάζονται πολύ τύχη. Και τώρα θα δούμε εάν την έχεις. Γιατί μέχρι τώρα το 30 είναι το μεγαλύτερο ποσό σου, δηλαδή έλεος. Η Αρχοντούλα πάει για το καλό. Πάει για το καλό. Πάει για το καλό, το καλό είπα, το καλό, πιο δίπλα το καλό, πιο δίπλα το καλό, εκεί, 50, εντάξει, έστω, έστω, έστω. Πι. Πι. Όχι. Γι' αυτό στο θύμισα. Έτσι, μπράβο. Ξαναγύρνα. Βλέπω τον Μανώλη να φεύγει από εδώ τρέχοντας για πατάτες. Όχι ρε παιδιά. Σίγουρα. Να το. Το πι δεν σου έκανε τη χάρη. Γάμα. Έλα ρε παιδιά. Μανώλη, έχεις 200 ευρώ. Θέλω να μου πεις εάν θα συνεχίσεις να μαζεύεις χρήματα ή αν αποφάσισες να ρισκάρεις να το πεις. Να γυρίσω άλλη μια φορά. Δώστε να καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα, σταμάτα εκεί, σταμάτα εκεί.
Πάλι! Το σίγμα. Ούτε. Ξαναήρθε η σειρά της Αθηνάς, που τώρα με σοβαρότητα πια πρέπει να κάνει την καλύτερη γυροβολιά της. Γύρνα! Πάμε, παιδιά! Για την Αθηνά. Θετική ενέργεια. Χαμόγελο. Αισιοδοξία. Για κάτι δυνατό, για κάτι μεγάλο, για κάτι που δεν είναι 20. Μπράβο! Το ρο. Υπάρχει! Αθηνά, ξέρω ότι αγχώνεσαι, γι' αυτό το πω γλυκά. Έχεις αυτή τη στιγμή 45 ευρώ. Είσαι πίσω 355 ευρώ. Δηλαδή, έχεις 45 και θες κοντά ένα 300 γύρνα-γύρνα. Δηλαδή, πρέπει να πετύχεις 200, 150, κάτι δυνατό. Μοιάζει σχεδόν αναγκαστικό ότι πρέπει να το σηκώσεις. Αλλά μπορείς να μην το σηκώσεις, να γυρίζεις μέχρι να μαζέψεις αυτά τα λεφτά που σου λείπουν, τα οποία είναι αρκετούτσικα για τα λίγα γραμματάκια που μένουν. Σου αφήνω να το σκεφτείς. Σκέψτε το. Ναι. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Υπάρχει κάποιος που θα το σήκωνε, θα το σηκώνατε. Θα το κάνω αλλιώς. Υπάρχει κάποιος που δεν θα το σήκωνε. Κανένας. Όλοι θα το σηκώνανε. Εσύ τι θα κάνεις. Θα το σηκώσω. Θα το σηκώσει, ρε παιδιά. Περίμενε τώρα εδώ. Κάτσε και τώρα εδώ. Έλα με εδώ. Έλα με εδώ. Έλα με εδώ. Πιάσου. Σε παρακαλώ, Μανολή. Επειδή εντάξει. Όχι, όχι. Πιάσε λίγο με πέσει γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει. Λοιπόν. Εδώ, παιδιά, παίζεται όλο το παιχνίδι σχεδόν. Δυστυχώς ήσουν αποχρεωμένη να το κάνεις. Και το έκανε! Ακόμα δεν το έχει πιστέψει, δεν έχει καταλάβει. Κέρδισες γενικώς, κερδίζεις. Και μάλλον κερδίζεις. Όμως, το ένα το λούκι το περάσαμε. Πάμε να περάσουμε και το άλλο λούκι τώρα. Στη συνέχεια του παιχνιδιού μας πρέπει να λύσεις το γρίφο. Αν δεν το λύσεις, τζάμπε χαρά μας. Θέλω να μου πεις λοιπόν, αν το ξέρεις, γιατί αν το ξέρεις και το πεις, τέλος. Αν δεν το ξέρεις, έχουμε ακόμα αγωνία και λαχτάρα. Δεν ξέρω. Θα γυρίσεις. Θα γυρίσω γιατί δεν το ξέρω. Παναγιά. Δώσ' του είπα, εγώ δεν θα είναι το μοναδικό λούκι που θα περάσουμε σήμερα. Πάμε και με τόσες χρεοκοπίες που έχεις φέρει, σε φοβάμαι. Δώσε. Δώσε μακριά από χρεοκοπία. Μακριά, μακριά, μακριά. Τι ντέρμπι είναι αυτό. Για την ώρα έχει 45. Και άλλα 10. Τώρα βασικά δεν σε νοιάζει το ποσό. Σε νοιάζει να είσαι μέσα και να το λύσεις. Πάμε. Θα πω το λάμδα. Λάμδα. Αθηνά, είσαι σε τροχιά, νίκεις ακόμα. Δεν έχει σημασία το ποσό που βλέπεις μπροστά σου, γιατί διπλασιάζονται τα πάντα στο τέλος. Αρκεί να το λύσεις. Το λύνεις τώρα ή συνεχίζεις. Συνεχίζω. Συνεχίζει κι άλλη αγωνία. Πάμε. Ναι. Αθηνά, και ένα ευρώ να έφερες που λέει ο λόγος, το ίδιο είναι για σένα τώρα. Εσύ πρέπει να βρεις απλά γράμματα. Το ζήτα. Τέλειο πρόγραμμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και για το Μανώλη και για την Αθηνά, αλλά να σας πω κάτι. Και για την Αρχοντούλα. Η Αθηνά το έκανε μέσα σε ένα γύρισμα. Αρχοντούλα, τώρα πραγματικά τα ρέστα σου. Δώσ' τα όλα. Η Αρχοντούλα! Να το 150. Θα πω το Δέλτα. Μπράβο, 150. Έλα, μην κάθεσαι. Δώσ' του. Άλλο ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο. Ένα τρανό. Ένα βαρβάτο. Ένα που να μην είναι πενιντάρικο. Θήτα. Θήτα. Μανώλη. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Όχι, το ξέρει, παιδιά. Εδώ ησυχία απόλυτη, διότι αφού πέρασε κι αυτός. Αχ, εντάξει, στο μαχάκι καλά όλα, σφιχτήκαμε λίγο, ε. Καλά πάμε. Τα έκανε όλα σωστά μέχρι ενός σημείου. Αυτό λέω. Δεν το έχεις βρει ακόμα, έτσι. Μου λείπει η λέξη πρώτη. Στον κύριο εδώ δεν λείπει μάλλον. Νομίζω. Το είχα διαβάσει ένα βιβλίο σήμερα. Σόπα. Έλα ρε. Μανώλη, το λες και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Σ' ακούμε. Εξιδίων τα αλότρια. Εξιδίων τα αλότρια.
Τεράστια αγκαλιά στην Αθηνά. Τεράστια, τεράστια, τεράστια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πάλεψες πραγματικά μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά εξαιρετικά με τα λότρια και δεν μπορέσαμε. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σε ευχαριστούμε εδώ το κορίτσι μας, την Αρχοντούλα. Δεν το βρίσκω. Τουλάχιστον παίρνει τον παραντέρ σπίτι σου να έχει να μα θυμάσαι και να το κάνει. Αυτό το χρειάστηκε, σαν να βάλει το κομμωδίνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή. Άμα δουλεύει σε βιβλιοπωλείο, έρχεσαι διαβασμένο. Θέλω να δω όμως, σε κάποιο βιβλίο βρήκες τη λέξη πεζό 108. Σήμερα, φεύγοντας από το βιβλιοπωλείο στο οποίο εργάζεται ο Μανώλης, ήρθε με μια στίβα βιβλία. Τα άφησε στην άκρη, είπε να παίξει. Αλλά αύριο που θα γυρίσει στο βιβλιοπωλείο θα είναι πλουσιότερος το λιγότερο κατά 930 ευρώ. Αυτά είναι δικά σου, Μανώλη, συγχαρητήρια. Όμως, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα μεγάλα ποσά. Αρχίζουν τα ποσά τα οποία μπορούν να σε κάνουν να αγοράσεις το βιβλιοπωλείο. Όχι βέβαια, αυτή είπαμε. Όμως μπορείς να πας με ένα πεζό 108 απ' έξω και να πεις πήγα, ήρθα, κέρδισα. Σου λείπουνε. Τα ποσά μπορεί να τα συμπληρώσει σε έναν από του 23 φακέλου ή το πεζό στον εναπομείναντα 24ο. Δεν ξέρουμε πού είναι, θα το μάθουμε μόλις γυρίσεις. Καλή επιτυχία! Να είσαι καλά. Ο τροχός σταματά στο 23. Αγαπημένο νούμερο του Μάικλ Τζόρνταν και άλλων πολλών κανοδοσφαιριστών. Εμείς όμως εδώ δεν ψάχνουμε για μπασκετμπολίστα. Γιατί ψάχνουμε, Τζούλια? Η κατηγορία μας θα είναι «Υπάρχει στο χάρτη». 5 γράμματα ξεκινώ εγώ και αμέσως ακολουθούν τα δικά σου 4. Το λάμδα το πι, το σίγμα, το ταφ και το αλφα. Υπάρχουν. Υπάρχει τουλάχιστον η τριπλέτα, πι, λάμδα, αλφα και σίγμα, τριπλέτα σύμφωνα και το αλφα. Στη δεύτερη λέξη όλα, καλό αυτό, αλλά πρέπει να βάλεις τα υπόλοιπα. Για ξεκίνα. Να πούμε το κάπα. Η πρώτη σου επιλογή σε σύμφωνα είναι το κάπα. Το ρο. Η δεύτερη επιλογή είναι το ρο. Και η τρίτη. Το μη. Μπανάνα. Θέλω ένα φωνή, κλείσαμε με αυτό και πάμε για αποκάλυψη. Να πούμε το έψιλον. Έψιλον είναι η τελευταία επιλογή. Σε γράμμα είναι το φωνήεν. Εύχομαι να υπάρχει. Θα το μάθουμε τώρα. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που μας ζήτησε ο φίλος μας, ο Μανώλης. Υπάρχει μόνο το έψιλον. Βοηθάς στη δεύτερη λέξη. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Δοκίμασε από τώρα. Ιόνιο πέλαγος. Ιόνιο πέλαγος. Ιόνιο πέλαγος, ρε μεγάλε! Ναι, ρε μεγάλε! Ναι, ρε μεγάλε! Ναι! 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 Έλα, 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 έλα! Ναι! Ναι, ρε μεγάλε! Καλό, 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 καλό. Να είναι καλά το πέλαγος! Ω, Παναγία μου! Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαστε από μια χώρα που ξέρουμε τέτοια πράγματα. Οπότε θα λέγαμε, θα λέγαμε τώρα, θα λέγαμε τ' άλλο, θα το βρίσκαμε, ρε παιδί μου. Πάλι καλά, παιδιά! Όλα πήγαν καλά. Και τώρα, για να δούμε με τι μούτρα θα γυρίσεις στο βιβλιοπωλείο αύριο. Γιατί έφυγε έτσι, παιδιά, τρέχω να πάω εγώ της τύχης. Έλα μου, πού θα πας τώρα. Πού θα πας τώρα, σου πάνε. Έτα, περίπου. Ξέρετε που πήγε. Πήγε να πάρει 900 συν... 3.000 ευρώ. Πού θα πας, ρε φίλε. Έφυγε από τη δουλειά του και ήρθε και κέρδισε στον τροχό της τύχης με το σπαθί του 3.930 ευρώ. Αυτός είναι ο Μανώλης. Έμαθε σε όλους ότι πρέπει να ανοίγουμε και κανένα βιβλίο. Έτσι, έτσι, έτσι. Και έμαθε επίσης σε όλους ότι όποιος γυρίζει κερδίζει, κερδίζει, παιδιά.